η απεργία που διαρκεί εδώ και ένα μήνα και φυσικά... Όλα εδώ υπολειτουργούν με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπολειτουργούν και δυσκολεύουν τη ζωή όχι μόνο των Παριζιάνων αλλά και των αυτών που έρχονται από τα προάστια για να κάνουν τα ψώνια τους εδώ στο Παρίσι. Αλλά διαμαγείας σήμερα οι Παριζιάνοι εξαφανίστηκαν από την πρωτεύουσα, είναι σχεδόν άδεια. Η πρωτεύουσα, ξέρετε, εδώ είναι πιο οικογενειακά από ό,τι στην Ελλάδα. Βλέπω, ακούω ότι έχετε γλέντια με ταβέρνες. Εμείς εδώ είναι πολύ οικογενειακά. Ο κόσμος πάει επίσκεψη στο σπίτι φίλων ή της οικογένειας και κυρίως βγάζουν τα καλύτερα εδέσματα, σαμπάνια, έχουμε γαλοπούλα φυσικά, αλλά έχουμε και φουαγκρά, τα κρασιά, τα γαλλικά. Είναι εξαιρετική η γαστρονομία αυτή την εποχή. Και εξοδεύουν πολλά χρήματα οι Γάλλοι για να το γιορτάσουν. Mm-hmm. Όπως είπατε, είναι φωταγωγημένα όλα τα περίχωρα, αλλά και μέσα το κέντρο του Παρισιού φυσικά. Και οι υπόλοιπες πόλεις της Γαλλίας. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή για τη Γαλλία. Αλλά ξέρετε, ιδιαίτερη όχι μόνο εορταστικά, αλλά και γιατί η Παναγία των Παρισίων για πρώτη φορά από τον 19ο αιώνα δεν θα γιορτάσει Χριστούγεννα, δεν θα γίνει λειτουργία. Αυτή είναι μια πληγή για τους Παριζιάνους. Αυτό είναι ένα θέμα που μας συγκίνησε από την πρώτη στιγμή, την ώρα της καταστροφής σε όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς, βεβαίως, ο ναός είναι πολύ νωρίς ακόμη για να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Είναι μια πληγή φέτος. Ναι, όπως είπατε, ακριβώς χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, η πληγή. Το νιώθουν πραγματικά οι Γάλλοι, ακόμα περισσότερο το Παρίσι, γιατί ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός της Γαλλίας, του Παρισιού. Οπότε αυτό το γεγονός συζητιέται πολύ εδώ στην Γαλλία. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι, ξέρετε, ο παπάς της ενορίας μίλησε, η χοροδία μετακόμισε σε μια άλλη εκκλησία παραδίπλα, αλλά κάλεσαν τους πιστούς της Notre Dame να πάνε σε εκείνη την εκκλησία και να ακούσουν τους ύμνους τους χριστουγεννιάτικους. Κάλαντα δεν έχουμε εδώ, οπότε χρειάζεται μια άλλη άποψη γύρω από τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαΐς, για αυτή τη σύνδεση από το Παρίσι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη.